σας αγαπητές φίλες και φίλοι του Γκαζέτα, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη διαδικτυακή εκπομπή για φέτος για τη Φόρμουλα 1, όσο και αν ακούγεται αυτό οξύμορο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιουλίου. Όμως, λόγω του γνωστού προβλήματος της πανδημίας του COVID-19, άργησε και η Φόρμουλα 1, ανατράπηκαν πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε με τον πρώτο αγώνα μόλις πριν λίγες μέρες στην Αυστρία, στην πίστα του Spielberg, ο οποίος θα έλεγα όμως ότι μας αποζημίωσε για όλον αυτό το χρόνο αναμονής, γιατί ήταν ένας αγώνας που προσωπικά στις δοκιμές, τόσο σε ελεύθερες όσο και στις κατακτήριες, φαινόταν ότι θα εξελιχθεί σε μία σούπα με κυριαρχία του Mercedes και ίσως κάποια μικροέκπληξη από Red Bull, και τελικά έγινε ροντέο. Καλωσορίζω στην εκπομπή μας τους δύο εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους και παρουσιαστές της Φόρμουλα 1 στην Κοσμοτέ TV, τον συνάδελφο και φίλο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο και τον συνάδελφο και φίλο Κώστα Ψάρα. Και μαζί μας θα είναι και ο συνάδελφος Γιώργος Βαρίνος, που κάνει τις διαδικτυακές μεταδόσεις στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Γκαζέτα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όλους με τη σειρά, πρώτα από σένα, Γιάννη Μάριε, επιγραμματικά, αν ήθελες να βάλεις έναν τίτλο, πώς θα χαρακτήριζες το Grand Prix της Αυστρίας, το εναρκτήριο Grand Prix της σεζόν. Ανατρεπτικό, Πέτρο. Ανατρεπτικό. Νομίζω ότι είναι ο τίτλος ο οποίος απεικονίζει ίσως πιο παραστατικά στο δικό μου μυαλό αυτό το οποίο ζήσαμε. Θα συμφωνήσω μέχρι κεραίας με αυτά τα οποία είπες στην εισαγωγή σου. Δηλαδή, ήταν ένα τριήμερο το οποίο, αν το απομονώσουμε στο τι συνέβη την Παρασκευή και το Σάββατο, λες να φύγει και να μην επαναληφθεί καθόλου στα επόμενα Grand Prix, τα επόμενα χρόνια στην ιστορία της Φόρμουλα 1, τέτοιες διαφορές και τέτοια εξέλιξη που σε προδιέθεται αρνητικά για το τι θα δεις στην Κυριακή. Και έρχεται ένας αγώνας την Κυριακή, ο οποίος ήταν το κάτι άλλο. Από το μισάωρο πριν την εκκίνηση, όταν και προέκυψε η νέα ένσταση της Red Bull και η τιμωρία του Χάμιλτον, μέχρι και αρκετή ώρα μετά την καθαρή σημαία, διότι εδώ είναι και ο Κώστας να με επιβεβαιώσει ή να με διαψεύσει, το καρδιοχτύπι συνεχιζόταν ακόμα και την ώρα των απονομών. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να μας πει λοιπόν και ο Κώστας τώρα τις απόψεις του. Καλησπέρα και από εμένα. Το This is Formula 1 εγώ θα έβαζα ως τίτλο, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο συνέβη στον αγώνα της Αυστρίας, ήταν να μας αποδείξει η Φόρμουλα 1 ότι ό,τι και αν περιμένουμε, όσο μεγάλες και αν είναι οι διαφορές, γιατί οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες, αν πάρουμε μεμονωμένους τους γύρους, οι Mercedes ξεκάθαρα είναι πιο γρήγορες, όλες τις ομάδες, όμως δεν αρκεί αυτό για έναν αγώνα της Φόρμουλα 1. Δεν αρκεί αυτό για να βλέπουμε, για να κερδίζει κάποιος. Αυτό μας απέδειξε η Αυστρία. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα το ξαναδούμε αυτό σε λίγες ημέρες που θα έχουμε τον δεύτερο αγώνα στην πίστα του Spielberg. Αλλά αρκεί το ότι μας δημιούργησε την αίσθηση ότι μπορούν να γίνουν ανατροπές, το ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1, ότι έχουμε εγκαταλείψεις και πάλι. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργα, αλλά εμένα προσωπικά η τελευταία τετραετία που ήξερα ότι κινούν 20, τερματίζουν 20, δεν μου άρεσε. Δεν ήταν η Φόρμουλα 1 αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει. Ναι, πρέπει να έχει και το απρόβλεπτο του χαρακτήρα η Φόρμουλα 1. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ειδικά αν εγκαταλείπουν και τα φαβορί. Γιατί είχαμε μάθει, τέλος πάντων, και αυτές οι εγκαταλείψεις να είναι συνήθως από τους τελευταίους. Οπότε κανείς δεν ασχολιόταν κιόλας. Έτσι ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είδαμε λοιπόν να εγκαταλείπουν νέα μονοθέσια. Είδαμε τη Ferrari με τα τραγικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και φαντάζομαι θα είναι από τα βασικά θέματα στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά να παίρνει τη δεύτερη θέση. Να παίρνει τη δεύτερη θέση ο Leclerc. Είδαμε ένα από τα φαβορί, το Max Verstappen, να φεύγει πάρα πολύ νωρίς από τη διεκδίκηση μιας καλής θέσης. Είδαμε δύο τιμωρίες του Lewis Hamilton, με όλο αυτό το οποίο υπάρχει γύρω από την ατμόσφαιρα της Φόρμουλα 1 πολλά χρόνια τώρα. Όποια ομάδα κυριαρχεί, αυτόματα τη συνδέουμε και με τη ΦΙΑ. Αυτόματα. Ό,τι έχει και τα κονέ στη ΦΙΑ και γι' αυτό δεν τιμωρείται, γι' αυτό περνά να παρατηρεί τα ό,τι και αν κάνει. Ήρθαν δύο τιμωρίες του Lewis Hamilton. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα. Αν είμαι αισιόδοξο ότι αυτό θα δούμε και στη συνέχεια, δεν μπορώ να πω ότι βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Έτσι. Γιώργο.
Ζήτησες μία λέξη και η μία λέξη είναι επεισοδιακός ο αγώνας. Είχαμε 9 εγκαταλείψεις, 3 αυτοκίνητα ασφαλείας, μεγάλο ασφαλείας. Ένα 3 φορές, ρε Γιώργο. Ένα αυτοκίνητα ασφαλείας, ναι, 3 φορές. Καλά, εννοώ 3 φορές σταμάτησαμε με αυτοκίνητα ασφαλείας. Είδαμε ακόμα τον τελευταίο γύρο να υπάρχει τεράστιο suspense με το αν θα κατάφερνε ο Νόρις να σπάσει το φράγμα των 5 δευτερολέπτων ώστε να πάρει την τρίτη θέση και το πρώτο του βάθρο. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, τον οποίο απολαύσαμε τόσο βλέποντάς το, όσο και γράφοντας διάφορα πράγματα ή λέγοντας την τηλεόραση στα παιδιά. Σαφώς θα μας προβληματίσει η μεγάλη υπεροχή της Mercedes και θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα γίνει με τη Ferrari, ποιες είναι κατά τη γνώμη του καθενός οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη Ferrari για να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη καλύτερη κατάσταση που βρισκόταν, γιατί βλέπουμε ότι από πέρσι μέχρι φέτος έχει ένα δευτερόλεπτο διαφορά, κάτι που είναι απαράδεκτο. Έχει βελτιωθεί τραγικά, θα λέγει κάποιος. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε, γιατί καταρχάς εγώ θεωρώ μεγάλη τύχη το ότι έστω ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση το πρωτάθλημα, ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη πίστα. Γιατί είναι μια πίστα η οποία καταπονεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα με τα curves που έχει, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πίστα του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να επηρεάσει τα φαβορί, όπως είδαμε και στις Mercedes που υπήρχε εντολή μην πατάτε τα curves γιατί μπορεί να πάθετε ζημιά και να εγκαταλείψετε. Και επίσης έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, μεγάλες ψυχομετρικές διαφορές. Έχει κάποια στοιχεία που πιστεύω ότι βοηθούν λίγο και τα μονοθέσια που δεν είναι φαβορί στο να κρατηθούν λίγο κοντά και να μην γίνουν μπουχός. Όπως έλεγε ας πούμε ο Γιώργος Σοβαρίνος που έχασε το στοίχημα και έλεγε ότι θα είναι ο τρίτος 30 δευτερόλεπτα πίσω από τους δύο πρώτους. Σημειωτό είναι το πρώτο στοίχημα που χάνεις. Ένα λεπτό. Δεν το έλεγε μόνο ο Γιώργος. Ο Γιάννης Μάριος θα ήθελα να μας πει. Δεν το λέγε μόνο ο Γιώργος, δηλαδή αν υπήρχε μια κάμερα μέσα στο booth της μετάδοσης, νομίζω Κώστα, άμα υπήρχε αυτό το υλικό και το μπορούσε να το, άμα το καταγράφαμε δηλαδή και το βλέπει ο κόσμος, αυτό το πράγμα ακριβώς θα καταλάβαινε ότι συζητάγαμε και εμείς μετά το τέλος των κατατακτήρων του Σαββάτου, ότι ήταν τόσο χαοτική διαφορά που εάν δεν προέκυπταν τα προβλήματα που προέκυψαν στις Mercedes, θα είχαμε 1-2 τις Mercedes και τον 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ήταν συγκλονιστικά μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα μαύρα βέλη και ο Κιασιμή πλέον και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι όταν σε μια πίστα του 1-12, του 1-13 έχεις διαφορά 5 δέκατα του δευτερολέπτου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη για να... όλα αυτά έγιναν για να χάσω το στοίχημα. Πάντως αυτό που λες Γιάννη Μάρια, το επιβεβαίωσε άθελά του μέσα στον ενθουσιασμό του ίδιος ο Μπότας με τις δηλώσεις του και προσπάθησε να τον προσγειώσει ο Βόλφ μετά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Που είπε... Είπε ότι είμαστε σε μια δική μας λίγκα, σε ένα δικό μας πρωτάθλημα. Σε δική μας κατηγορία, σε δικό μας πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι όχι μόνο το Βόλφ, οποιοδήποτε και να βρισκόταν στη θέση του, θα προσγείωνε έστω και... όχι τόσο διακριτικά τον πιλότο, διότι κακά τα ψέματα, άμα βγαίνει στον πρώτο αγώνα και λες δεν έχουμε αντίπαλο, τι αναπεριμένει ο άλλος. Ο Μπότας το είπε στον ενθουσιασμό. Επιβεβαιώνει την εικόνα αυτή που είχαμε όλοι μας, έτσι, ναι. Αυτό που είπε. Κώστα, πιστεύεις ότι, είπες πιο πριν, δεν ξέρω αν θα είναι στο δεύτερο αγώνα έτσι η εικόνα κλπ. Προφανώς θα δούμε πράγματα και θαύματα ίσως και στο δεύτερο αγώνα. Γιατί είναι απρόβλεπτη πίστα. Ίσως πήραν και λίγο θάρρος και κάποιες άλλες ομάδες που είδαν ότι μπορούν υπό προϋποθέσεις να πλησιάσουν την Mercedes. Αν μη τι άλλο, έχουν περάσει τη Ferrari. Τι πιστεύεις ότι θα δούμε στο δεύτερο αγώνα? Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε να μειώνεται η διαφορά μεταξύ των Mercedes και των υπολείπων. Έχω την αίσθηση ότι αυτό... μοιάζει δεδομένο. Η Mercedes θα είναι και πάλι η κορυφαία ομάδα. Φέρνει να αναβαθμίσει η Ferrari, μάλιστα. Τους φέρνει να αναβαθμίσει η Ferrari στο αεροδυναμικό τους πακέτο. Το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται αλλού, όχι απλά στο αεροδυναμικό πακέτο. Εντοπίζεται ξεκάθαρα στην ισχύ του κινητήρα και όλο αυτό νομίζω ότι και οι τέσσερις γνωρίζουμε γιατί. Γιατί ο κινητήρας που μέχρι πέρυσι
φλέρταρε να είναι πολύ ταχύτερος από τους Mercedes ή σε κάθε περίπτωση έστω ισάξιος με τους Mercedes, ξαφνικά φέτος είναι ένας κινητήρας που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα και της Haas και της Alfa Romeo, επιβεβαιώνει ότι είναι ο χειρότερος, ο πιο αδύναμος κινητήρας του grid. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Προφανέστατα λόγω της συμφωνίας με τη FIA, έτσι ώστε να μην είναι παράνομος ο κινητήρας. Της μυστικής συμφωνίας, να πούμε έτσι, που δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ οι λεπτομέρειες της. Και αυτό κάτι έχει να πει. Ακριβώς. Αυτή τη μυστική συμφωνία λοιπόν έφερε τη Ferrari σε μια υποχρεωτική μείωση της απόδοσης του κινητήρα, έτσι ώστε να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας αυτός ο κινητήρας. Άρα λοιπόν, ναι, η αεροδυναμική αναβάθμιση που θα φέρει η Ferrari πιθανότητα θα της προσφέρει κάτι ακόμα καλύτερο στις στροφές, που δεν ήταν κακή στον πρώτο αγώνα, καθόλου κακή, ίσα-ίσα είναι από τις ταχύτερες ομάδες στις στροφές πλέον η Ferrari, αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το handicap των 7 και 8 δεκάτων του δευτερολέπτου στις ευθείες. Τόσο χάνει, και δεν το λέω εγώ, το λέω Ματία Μπινότο, ότι τόσος ήταν ο χαμένος χρόνος. Τη Red Bull περιμένω να δω αν θα λύσει τα προβλήματα αξιοπιστίας της, γιατί από ταχύτητα μια χαρά τα πήγε. Ήταν κοντά στη Mercedes, κοντά όμως, όχι καλύτερη. Παραλίγο να πάρει και τη νίκη. Αν δεν είχαν χτυπήσει τον Albon, μπορεί να είχε πάρει μέχρι και τη νίκη. Τη δεύτερη θέση την είχε σχεδόν σίγουρη, εκτός απρόπτου, και πήγαινε και για τη νίκη. Και ο ίδιος είπε ότι θα έπαιρνα τη νίκη εύκολα. Λόγω των ελαστικών, βασικά στο τέλος, έτσι. Πολύ σωστά το θέτεις. Για μένα ένα βασικό στοιχείο που έχει η Red Bull σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι ότι παρά το ότι δεν έχει την ψυχολογία της Mercedes, η Mercedes έχει μια ψυχολογία, 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, ό,τι και να κάνουμε στρατηγική, μας βγει, δεν μας βγει. Εμείς έχουμε τα 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, μας πει κανένας γιατί κάνατε λάθος, κάναμε και ένα λάθος. Στη Red Bull, θυμηθείτε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που απλά διεκδικεί θέσεις, πάντα βρίσκει ένα τρόπο να κάνει την παράτολμη στρατηγική που 9 στις 10 φορές βγαίνει. Τώρα ξαφνικά εφάρμοσε στον Albon μια στρατηγική που δεν την έκανε κανένας άλλος. Του βάλε τη soft γόμα. Και αυτή η soft γόμα θα του φέρνε τη νίκη. Είναι όπως το λες. Αν κατάφερνε να περάσει το Χάμιλτον καθαρά, θα του φέρνε τη νίκη, είναι το πιθανότερο. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Ferrari. Δεν έχει βρει κάπου όλα αυτά τα χρόνια να είναι καλή. Αν κάτι είχε, ήταν ο κινητήρας και αυτός πλέον τον έχασε. Ναι. Πάνω στη Red Bull, έχει ενδιαφέρον, ανέφερε στον Albon, αλλά εμένα μου έκανε μεγάλη θετική εντύπωση και η ιστορία με το Verstappen, ασχέτως αν εγκατέλειψε, αυτό ήταν θέμα αξιοπιστίας. Όμως, όσον αφορά τη στρατηγική και την τακτική, πραγματικά έχεις δίκιο ότι η Red Bull για μένα είναι εισάξια, τουλάχιστον εισάξια της Mercedes, και από εκεί καταφέρνει και αποκομίζει πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι ο Verstappen πέτυχε τον καλύτερο του χρόνο στις κατατακτήριες με τη μεσαία γόμα. Σωστά. Και τον έβαλε μετά να κάνει και με soft ελαστικά στο τέλος, περισσότερο για ασφάλεια. Για ασφάλεια, για να δει μήπως τον περάσουν και βρεθεί τελικά εκτός Q3. Όταν είδανε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί εκτός Q3, τον κράτησαν. Και έτσι είχε τον καλύτερο του χρόνο με τα μεσαία ελαστικά που του έδινε αυτού ένα πλεονέκτημα απέναντι στους υπόλοιπους. Δηλαδή, το πλεονέκτημα ήταν ξεκάθαρο, Πέτρο, γιατί αν δεις, όσοι είχαν ελεύθερη επιλογή από την 11η θέση ακριβώς, και κάτω, ακριβώς, με τι επέλεξαν να ξεκινήσουν, με τη μέση γόμα. Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι κάναν αυτό το οποίο, για παράδειγμα, η Ferrari ούτε στο όνειρό της. Δεν θα παίρνει. Έτσι. Έκαναν ένα τρίκ με τα ελαστικά, το οποίο, εάν δεν είχε εγκαταλείψει ο Verstappen, ίσως σήμερα μιλούσαμε για άλλα αποτελέσματα. Αν μου επιτρέπετε, ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία συζητάμε όλη αυτή την ώρα το εξής. Η κίνηση του Albon, ανεξάρτητα από το εάν δεν είχε ευτυχή κατάληξη για αυτόν, μπορεί να αποτελέσει διαβατήριο ώστε η Red Bull να κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Γιατί το λέω αυτό?
Ο Άλμπον απέναντι στον κατά τεκμήριο ταχύτερο πιλότο της Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια, διότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο ταχύτερος πιλότος στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία χρόνια. Είναι 6 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα την τελευταία εξαετία. Όχι μόνο δεν δίστασε να του επιτεθεί εκτός αγωνιστικής γραμμής, αλλά εάν του είχε αφήσει λίγο χώρο παραπάνω ο Χάμιλτον, θα τον είχε περάσει. Προσπέραση επί του ταχύτερου πιλότου στην σύγχρονη ιστορία της Φόρμουλα 1 των τελευταίων ετών όμως, είναι και ψυχολογική ανάταση. Το είχε ξανακάνει και στη Βραζιλία, έτσι. Που πάλι πρωτοπόλησε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι έχει πάρει τον αέρα ο πιτσιρικά στον Χάμιλτον. Ένα λεπτό, μην ξεχνάμε ότι ο Χάμιλτον, τόσο και ο Μπότας, αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα με το κυβότιο. Και δεν θέλανε να το πιέσουν. Και είπε ο Βολφ μετά ότι αν θα τερματίζαν τα αυτοκίνητά μου. 100%. Οπότε, 100%. Ναι, μεν τόλμησε να τον περάσει, αλλά ήταν ήδη λαβωμένος λίγο. Ήταν λίγο προσεκτικός ο Χάμιλτον. Δεν διαφωνώ, Γιώργο. Και προφανώς πολύ έξυπνα τον άφησαν να τον χτυπήσει ο ίδιος ο Άλμπον και να βγει. Βεβαίως πήρε την ποινή κτλ. Δεν του άφησε χώρο, αλλά ήταν ένα καρτίστικο κόλπο που κάνουν. Πήγαν να την γλιτώσει. Δίχως να κάνουν τιμονιά, γιατί ξέρουν ότι τους τραβάει η κάμερα και θα φανεί η τιμονιά. Μένουν εκεί όπως έχουν ξεκινήσει τη στροφή, ξέρουν ότι θα έπρεπε να στρίψουν κι άλλο το τιμόνι, δεν το στρίβουν, για να ακουμπήσουν και να γίνει, για να ήξερε πολύ καλά ότι αν τον ακουμπήσει θα κάνει τετρακέο άλλο. Έπεσε όμως, Γιώργο, στην περίπτωση, γιατί μεταξύ των αγωνοδικών ήταν ο Βιτ'Αντώνιο Λιούτσι, ο οποίος την καριέρα του στα μηχανοκίνητα την έκτισε στα καρτ. Έπεσε ακριβώς την περίπτωση. Ήξερε το κόλπο το καρτίστικο που έκανε ο. 100%. Απλά για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι ότι όταν ο δεύτερος πιλότος, διότι ο Άλμπον κακά τα ψέματα είναι ο δεύτερος πιλότος στη Red Bull, πηγαίνει για να κάνει τέτοια προσπέραση στον ταχύτερο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ακόμα και αν δεν ολοκληρωθεί, που δεν ολοκληρώθηκε, το ψυχολογικό αβαντάζ και εν ώψη της συνέχειας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η Red Bull θα πάει το Σαββατοκύριακο στην Αυστρία, στο δεύτερο αγώνα και μετά στην Ουγγαρία, ξέροντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη Mercedes. Υπό ιδιαίτερες συνθήκες, ναι, αλλά μπορεί να την ανταγωνιστεί. Σε ρυθμό αγώνα. Στην Κυριακή κρίνονται όλα. Να πω μόνο κάτι για τη Red Bull και να το ολοκληρώσουμε εδώ το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Εμένα με εντυπωσίασε, γιατί κάποιοι είπαν ότι βιάστηκε ο πιτσιρικάς αφού είχε τα λάστιχα, τα κατάλληλα για να τους προσπεράσει και τους δύο. Ας περίμενε την επόμενη ευκαιρία του. Όμως, το εξήγησε και ο ίδιος ότι ήταν θέμα θερμοκρασίας στα ελαστικά των δύο Mercedes που προπορεύονταν. Δηλαδή, ήταν ακόμη κρύα και θέλησε να τους προλάβει με κρύα ελαστικά, έτσι. Αυτά να τα πούμε, γιατί κάποιοι φίλοι και στα blog που γράφουμε μερικές φορές δεν τα έχουν δει, ίσως δεν τα έχουν ακούσει, δεν τα έχουν διαβάσει και κατηγορεί ο ένας τον άλλον κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έδειξε για μένα όμως ότι είναι εξαιρετικά εύστροφος και αγωνιστικά. Βεβαίως παίρνουν οδηγίες, αλλά απέδειξε ότι και ο Άλμπον έχει κλάση. Και ίσως δούμε καλά πράγματα και από αυτόν. Δηλαδή ο Φερστάπεν σε ανταγωνισμό, έτσι. Λοιπόν, να προσθέσω κάτι σε αυτό που πολύ σωστά αναφέρεις. Στη Φόρμουλα 1 δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα δεν σημαίνει ότι θα συμβεί και μετά από 5 γύρους. Ο Άλμπον δεν είναι μόνο η θερμοκρασία των ελαστικών της Mercedes, είναι και η κατάσταση των δικών του ελαστικών. Είχε τη soft γόμα. Η soft γόμα δεν θα ήταν για πάντα καλύτερη από την hard. Ίσα-ίσα, που για τους πρώτους γύρους είναι πολύ καλύτερη από τη hard, και μετά όσο περνούν οι γύροι τη soft, έρχεται η hard και ματσάρι ουσιαστικά λόγω φθοράς, θα είχαν το αντίστοιχο ρυθμό, οπότε δεν θα είχε τη δυνατότητα. Δεν θα μπορούσε να περάσει. Βέβαια. Το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι να προσθέσω αυτό που έλεγε ο Γιάννης Μάριος και να κλείσουμε με την Red Bull. Για μένα ο Άλμπον θα μας δείξει η ίδια η Red Bull ότι τον υπολογίζει όσο το Verstappen, όταν θα σκεφτούν, όχι απλά θα το κάνουν, όταν θα σκεφτούν να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική στις κατασκευές δοκιμές. Σου θυμίζω, Γιάννη Μάρια, και στους υπόλοιπους, ότι εδώ και 2 χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια,
Ο Max Verstappen έχει δοκιμάσει ούκο λίγες φορές και τα έχει καταφέρει να περάσει με την πιο σκληρή γόμα από το Q2 στο Q3 και να κινήσει με αυτήν τον αγώνα. Το δεύτερο πιλότο τους δεν τον δοκιμάζουν καν. Δεν του δίνουν καν την ευκαιρία. Είτε ήταν ο Γκασλή, είτε τώρα είναι ο Άλμπον. Άρα, μόλις πιστέψουν πραγματικά σε αυτόν, στον Άλμπον, θα τον δούμε να τον δοκιμάζουν και αυτού. Να κάνει τον καλύτερο γύρο με τις δύο σκληρές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω και ένα ακουστικό που φεύγει, sorry. Ναι, το βλέπουμε. Γιώργο. Γιώργο, θα ήθελα λίγο να μας πεις μερικά λόγια για τις ομάδες οι οποίες βρέθηκαν πάνω από την Ferrari. Να πάμε λίγο με την... Μπορεί μεν ο Leclerc να τερμάτισε δεύτερος, ήταν λίγο συγκυριακή η δεύτερη θέση. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πλέον και ένα νέο φαινόμενο. Δηλαδή είχαμε τη Ferrari που λέγαμε θα φτάσει τη Mercedes, θα περάσει τη Mercedes ή όχι, αλλά ξαφνικά βρίσκονται πάνω από τη Ferrari δύο άλλες ομάδες, η McLaren και η Racing Point, που βλέπουμε ότι είναι εξίσου ανταγωνιστικές, ίσως και ανταγωνιστικότερες. Πρέπει να σταθούμε στη McLaren, που η McLaren πέρασε πολύ δύσκολα στη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω του COVID. Και είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, έτσι. Είχε πρόβλημα βιωσιμότητας, της έλειπαν χρήματα, της έγινε μια ένεση λίγες εβδομάδες πριν, αλλά προφανώς το αυτοκίνητο το έχουν φτιάξει από το Δεκέμβριο, από το Γενάρη, και προφανώς είναι πολύ καλό. Δεν έμαθαν τώρα να οδηγούν πολύ γρήγορα ο Λάντο και ο Σάινθ. Προφανώς τους βοηθάει το αυτοκίνητο. Βεβαίως πρέπει να σταθούμε στην τρομερή απόδοση του Λάντο Νόρις, του γελαστού παιδιού. Και ο Κάρλος Σάινθ πήγε πάρα πολύ καλά με την πέμπτη θέση. Πέμπτος. Ο Σέρτζιο Πέρες είδαμε στην αρχή του αγώνα ότι το μονοθέσιο του κάπνιζε και είχε κάποιο πρόβλημα κινητήρας, αλλά περιέργως δεν έσπασε και κατάφερε να φτάσει στην έκτη θέση, και ενώ ο άλλος κινητήρας του άλλου μονοθέσιου της ομάδας, που είναι Mercedes, μην ξεχνάμε ότι το κινητήρας είναι Mercedes, και πρέπει να σταθούμε εδώ στο ότι μήπως οι κινητήρες Mercedes, ο ένας κάπνιζε, ο άλλος έσπασε, μήπως έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, το ξέρουμε αυτό. Είναι δεδομένο, Γιώργο, από τις χειμερινές της Βαρκελόνης. 5 σπασμένα μοτέρ είχαν στη Βαρκελόνη σε όλες τις ομάδες της Mercedes, έτσι. Που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός κινητήρων για δοκιμές. Δηλαδή, μήπως αδικούμε τη Ferrari που το έχει πάει πάρα πολύ συντηρητικά και στο θέμα της αξιοπιστίας δεν θα έχει πρόβλημα, και μήπως οι κινητήρες της Mercedes είναι τσιτωμένοι όλοι και δούμε ότι μόλις τους πιέζουν λίγο παραπάνω, μήπως λίγο συνθήκες ή μήπως η θερμοκρασία είναι πιο μεγάλη, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γιατί είχε ζέστη στην Αυστρία, περίεργο. Μπορεί να έχει πιο πολύ ζέστη στην Ουγγαρία και να έχουμε και εκεί σπασμένους κινητήρες. Βλέπουμε δηλαδή ότι θα διαφοροποιείται η κατάσταση με την απόδοση των κινητήρων Mercedes. Είδαμε τον Εστεμπάν Οκόν ψηλά, τον Γκασλί ψηλά. Απογοήτευση φυσικά ο Φέτελ. Και η Williams, τι γελάζεις, Γιώργο μου, γιατί γελάς. Και η Williams. Τι γελάτε. Είναι ιστορική ομάδα η Williams, ενδέκατη στους 11. Και είχε μάλιστα και... Και είχε μάλιστα και ο Λατιφί το πρώτο ατύχημα της χρονιάς, έτσι. Στις δοκιμές που βγήκε εκτός. Δοκιμές το είχε, ναι. Εντάξει, αλλά ήταν το πρώτο. Εντάξει, καλύτερη Williams από όσο την περιμέναμε. Πέτρο, ναι, 11 στα 11, σωστά, αλλά από τις δοκιμές φαινόταν καλύτερη. Φέτελ. Κάτω από άλλες συνθήκες, τα 7 δεύτερα πίσω από το Φέτελ θα ήταν πέμπτος. Τώρα είναι... Μήπως έπρεπε να μιλήσουμε για το Φέτελ όμως. Θα μιλήσουμε τώρα, το αφήνουμε αυτό για το τέλος. Πάντα στο τέλος του φαγητού αφήνουμε το γλυκό. Αυτό που θέλουμε να σας αφήσουμε. Πάντα στο τέλος κράζουμε. Δεν θα κράξουμε. Ο Φέτελ θα είναι το γλυκό, όχι ο Φερνάντο Αλόνσο, ναι, που γυρίζει στη Φόρμουλα 1. Όχι, κοιτάξτε, εγώ έγραψα και ένα blog χτες και προχτές στο Γκαζέτα. Με έκραξαν λίγο και τι λέτε κλπ. Να πω λοιπόν από την αρχή και να διευκρινίσω ότι εγώ ανήκω στους φαν του Φέτελ. Τον θεωρώ πολύ μεγάλο. Για Φέτελ θα μιλήσουμε τελικά ή για Αλόνσο. Ναι. Ο Αλόνσο, εντάξει, πήγε στη Ρενό. Okay, θα δούμε, δεν ξέρουμε, θα δείξει αν είναι σωστή αυτή. Ανανέωση. Ήθελε να, ναι,
ήθελε να επιστρέψει. Okay. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά θα έλεγα τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη Φεράρι, για το Φέτελ και το Λεκλέρ. Okay. Γιάννη Μάρια, έχεις τον λόγο. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ο Σεμπάστιαν Φέτελ νομίζω ότι έχει ένα τρομερό ρεπερτόριο άστοχων κινήσεων τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο έκανε προχθές ήταν δηλαδή αυτοκτονική κίνηση σε έναν αγώνα που είχε έστω και από σπόντα, διότι με τον, στην περίπτωση του Λεκλέρ αυτό φάνηκε έτσι, ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και η τύχη και το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Μονεγάσκος. Είχε μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία, όχι να είναι στη δεκάδα, γιατί αυτό τελικά αποδείχθηκε εύκολο λόγω των πολλών εγκαταλείψεων. Θα μπορούσε να ήταν στην πέμπτη θέση ο Φέτελ. Κατάφερε να είναι δέκατος, να είναι τελευταίος στην πραγματικότητα. Ενώ έχοντας κάνει λάθος, το οποίο νομίζω ότι δεν ξέρω πραγματικά αν την εποχή που έκανε καρτ στο Χέπενχάιμ έκανε τέτοια λάθη ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Έχω την αίσθηση ότι η πίεση πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν ξέρω εάν είναι καλός βοηθός και καλός οδηγός για τον Φέτελ το ότι αισθάνεται τέτοια πίεση και τη βγάζει αυτή την πίεση μέσα στη σέπιση. Εμένα όμως μου κάνει μια εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί πριν το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όταν ανακοίνωσε η Φεράρι ότι δεν θα ανανεώσει και είπαν ότι έχουν κάνει διαπραγματεύσεις και λοιπά και τα οποία διέψευσε στην πορεία ο Φέτελ. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ ομολογώ, θεωρούσαμε ότι θα είναι ένας απελευθερωμένος Φέτελ και έκαναν εξάλλου και τέτοιες δηλώσεις και άλλοι πρώην οδηγοί της Φόρμουλα 1, ότι θα είναι πλέον απελευθερωμένος, δεν θα έχει την πίεση, δεν θα χρειάζεται να γίνει νεροκουβαλητής του Λεκλέρ και θα μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να δείξει ίσως τις ικανότητες, τις πραγματικές του ικανότητες. Και τελικά αποδείχθηκε ότι η πίεση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι έπρεπε. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι ο Φέτελ δεν ήταν απλά μία άτυχη στιγμή. Ήταν όλο το τριήμερο κακός και στις κατατακτήριες ακόμη. Θα μπορούσε να έχει περάσει το Q3 αν δεν είχε κάνει ένα μικρό λάθος στο καλό του γύρο των κατατακτήριων δοκιμών. Οπότε δεν ήταν αυτό εμένα, για παράδειγμα, με ανησυχεί. Επαναλαμβάνω, ο παδός του Φέτελ, με ανησυχεί περισσότερο το ότι είναι σταθερά κακός και μέτριος, παρά μια κακή στιγμή, γιατί μια κακή στιγμή μπορεί να την έχει ο καθένας. Αυτός έχει συνεχώς. Ναι. Να πω κάτι πριν πάρουν τον λόγο ο Κώστας και ο Γιώργος για το θέμα του Φέτελ. Επειδή, και το λέω σε σένα, διότι νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, λόγω του ότι και οι δύο, ας πούμε, είμαστε γερμανοαναθρεμένοι. Okay. Ξέρεις κανένα Γερμανό ο οποίος να λειτουργεί ακόμα και όταν δεν είναι θεωρητικά υποπίεση, να μην είναι υποπίεση? Είναι αυτό υποπίεση είναι πάντα. Είναι στο DNA του λαού να είναι υποπίεση. Γεννιούνται υποπίεση. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό όμως. Όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια χρονιά στην οποία, κακά τα ψέματα, πρέπει να αποδείξεις ότι ακόμα μπορείς να είσαι νικητής. Ίσως θέλει να πάει και για κάποιο συμβόλαιο, έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Φέτελ δεν θα την αντιμετωπίσει τη χρονιά ως χρονιά απελευθέρωσης, όπως ενδεχομένως να είχε επιχειρήσει να το κάνει την τελευταία του σεζόν με την Red Bull, όταν πάλι ήξερε ότι θα φύγει, αλλά είχε δεμένο το γαϊδαρό του, έχοντας υπογράψει με την ομάδα με την οποία πάντα ονειρευόταν να οδηγήσει κάποια στιγμή. Επειδή τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος, θα ήθελα την άποψη και του Κώστα και του Γιώργου πάνω στο θέμα Ferrari. Αν βλέπεις, Κώστα, ότι μπορεί κάτι να αλλάξει, οι ίδιοι οι πιλότοι της Ferrari είπαν ότι δύσκολα θα καλύψει το χαμένο έδαφος. Προφανώς και δεν μπορώ να βρω τρόπο με τον οποίο θα ξανασχεδιάσει κινητήρα μέσα στη χρονιά. Θα είναι παράβαση των κανονισμών. Άρα αυτό δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα, η Ferrari πριν από 2 χρόνια έκανε μια ακατανόητη για μένα επιλογή, όταν άλλαξε όλη την ομάδα. Δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί στο τέλος του 2018 άλλαξε όλη την ομάδα. Τι ακριβώς απέτυχε εκείνη η ομάδα και την άλλαξε η σκουντερία Ferrari? Σε τίποτα δεν απέτυχε. Είχε μια εξέλιξη, μια πρόοδο, χρόνο με το χρόνο, και δεν είμαι καθόλου οπαδός του Άρη Μπαμπένε. Καθόλου. Όταν μπήκε στη Φόρμουλα 1, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σχέση με τη Φόρμουλα 1, δεν καταλάβαινα γιατί μπήκε. Τα κατάφερε. Κατάφερε να έχει μια πρόοδο, μια εξέλιξη. Δεν μπορεί στη Φόρμουλα 1 καμία ομάδα, όσα εκατομμύρια και να έχει,
γιατί έχει πολλά εκατομμύρια η Ferrari και εξοδεύει πολλά εκατομμύρια, να πατήσει ένα μαγικό κουμπί και να γίνει πρωταθλήτρια. Χρειάζεται να τρέξει ένα project. Τα project που τρέχει η Ferrari είναι τρίμηνα. Δεν είναι διετίας, δεν είναι τριετίας, δεν είναι τετραετία. Με αυτόν τον τρόπο η Ferrari θα συνεχίζει απλά να απογοητεύει τους φιλάθλους. Και ένα μικρό σχόλιο για το Φέτερ. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ το συγκρίνω με αυτό που είχε πάθει, είστε παλιοί όλοι, αν παρακολουθήσετε μπάσκετ, ό,τι είχε πάθει ο Ζάρκο Πάσπαλε κάποια στιγμή με τις βολές. Ήταν άνθρωπος με 19-20 βολές και ξαφνικά είχε 40% συμβολές. Αυτό έχει πάθει ο Σεμπάστιαν Φέτελ και δεν μπορεί να το γυρίσει με τίποτα. Εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχει μία σωστή επιλογή που έχει κάνει εντός πίστης. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, ένα κλείσιμο και από σένα. Λοιπόν, το περίεργο με τη Ferrari είναι ένα σύντομο κλείσιμο από σένα. 6 μήνες να φτιάξει ένα Adidas που είδαμε ότι είναι ένα σημείο της Mercedes που την κάνει να υπερέχει. Είχε 6 μήνες τώρα με τον εγκλισμό να σχεδιάσουν ένα τέτοιο σύστημα που το σχεδιάσανε. Το μοτέρ ξέρανε από τις δοκιμές ότι δεν είναι καλό. Ξέρανε ότι δίχως να έχουν κάνει, όπως είπε ο ίδιος ο Φέτελ, πρόταση στο Φέτελ και άκομψα να φέρουν τον Carlos Sainz Jr. Ο ίδιος ο Φέτελ θα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι να γίνει τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Okay. Ο Πριατόρ είναι 70 χρονών. Δεν μπορεί να έρθει πια. Νομίζω, να μας σώσει. Άποψή μου είναι, κλείνοντας, άποψή μου είναι ότι γενικά... Sorry. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να φτιάξει το ακουστικό όπως πρέπει να φτιάξει και η Ferrari το μονοθέσιο. Άποψή μου είναι ότι το ακουστικό είναι ιταλικό Ferrari. Λοιπόν, άποψή μου είναι ότι, για παράδειγμα, χρειάζεται περισσότερο από ένας άνθρωπος, όπως γινόταν παλιά, που είχαν 3-4 σοβαρούς. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η πρώτη εκπομπή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε πρώτη εκπομπή για το MotoGP, όπου θα είναι πάλι μαζί μας ο Γιώργος Βαρίνος και επίσης ο τηλεσχολιαστής της Cosmote TV, συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Διατσίδης. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ όλους σας και επίσης και τους θεατές εκπομπής μας.